Γιατί αλλάζει τα άστερα που ξεκινάμε. Θέλω να είστε χαλαροί και ήρεμοι. Εντάξει, δεν είμαστε στο φυσικό σας χώρο. Στη θάλασσα, στις πισίνες και με μπουρμπουλίτρες γύρω μας. Πάνω μας, δεξιά-αριστερά. Είπαμε να κάνουμε στεγνή αυτή τη συζήτηση, επιτέλους τη συνέντευξη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και είμαι όλη αυτιά. Είμαι όλη αυτιά να μου πείτε τι κάνατε, τι είναι αυτή η φωτογράφηση, αυτό το project που τρέξατε παρέα μαζί. Δύο πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα, ο Φίλιππος και η Σίλια, και έγινε αυτή η ωραία σύμπραξη. Καταρχάς γνωριζόσασταν. Γνωριστήκαμε, όχι, με αφορμή τη φωτογράφηση γνωριστήκαμε. Πού την εντόπισες τη Σίλια? Την είχα δει, αρχικά είχα δει το group της στο Facebook, το οποίο μπήκα μέσα, χάζεψα, λέω, εντυπωσιάστηκα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε μπήκα λίγο και την έψαξα και λόγω του ότι είχα στο μυαλό ένα συγκεκριμένο project που ήθελα να τρέξω, απλά ήρθε και κούμπωσε, ας πούμε, κάποιες στιγμές που λες είναι στην κατάλληλη στιγμή. Κατάλληλος άνθρωπος, ακριβώς. Και επικοινώνησα αρχικά με τη Σίλια, νομίζω μαζί είχαμε μιλήσει σε πρώτη φάση. Όπου με παρέπεμψε στη μητέρα της. Στη μαμά Ρία. Ακριβώς. Και ουσιαστικά τη γνώρισα την Σίλια μέσω της Ρίας, της μαμάς της. Και κάνατε αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει ο καθένας από εσάς. Η Σίλια έβαλε το μαγιό, βούτυξε στην πισίνα. Εσύ πήρες τη φωτογραφική σου, επίσης βούτυξε στην πισίνα. Για να μας πείτε τι, υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό? Να σου πω, το project ήταν να βρω ανθρώπους, να φωτογραφήσω μάλλον ανθρώπους, μέσα από τα καθημερινά και τα διάφορα προβλήματα που έχει ο καθένας, το πώς καταφέρνει και βρίσκει δύναμη μέσα από αυτά, αντί για να απογοητεύεται, το πώς παίρνει αυτά τα προβλήματα και τα κάνει ένα μανδύα δύναμης, ας το πούμε. Πολύ ωραία το λέτε. Και είχα στο μυαλό να κάνω αυτό το φωτογραφικό project. Γι' αυτό το λόγο σου είπα ότι και η Σίλια κούμπωσε μέσα σε όλο αυτό. Οπότε το story πίσω από τη φωτογράφηση είναι αυτό. Ήταν ουσιαστικά αυτό που είχα στο μυαλό και την ονοματοδοσία του project αυτού. Την έδωσα μέσω ενός τατού που έχει Σίλια στο χέρι. Πώς το είπαμε? If you can dream it, you can do it. Ακριβώς. If you can dream it, you can do it. Και είναι αλήθεια αυτό στη ζωή. Σίλια, εύκολο αυτό που σε έβαλε να κάνεις? Ναι. Ήταν στο φυσικό μου περιβάλλον. Λοιπόν, εμείς σε ξέρουμε. Για αυτούς που δεν σε ξέρουν όμως και ίσως σε βλέπουν πρώτη φορά ή δεν έχουν ξανακούσει για την περίπτωση τη δική σου, να. Θέλω να μου πεις εσύ πώς περιγράφεις τον εαυτό σου και γιατί θεωρείς ότι κούμπωσες το project του Φίλιπ. Τι δύναμη έχεις εσύ και τι όνειρο που έχει έρθει και έχει γίνει και μανδύας δύναμης και έχει γίνει και στόχο ζωής? Όνειρό μου ήταν πάντα να κολυμπήσω σε μεγάλες διοργανώσεις. Σίγουρα ο μεγαλύτερος στόχος ενός αθλητή είναι να κολυμπήσει ή να αγωνιστεί σε μία Ολυμπιάδα. Και αυτός ο στόχος πλησιάζει και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πώς χαρακτηρίζω τον εαυτό μου? Πώς συστήνεσαι? Δεν ξέρω. Είμαι η Σίλια και τι κάνω? Κολυμπάω. Τόσο απλά και τόσο φυσιολογικά. Εγώ εδώ θα πω ότι η Σίλια αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας. Έχεις θέμα με την όρασή σου. Γι' αυτό και είσαι στην κατηγορία των αμαία αθλητών και θα μας εκπροσωπήσει την Παραολυμπιάδα του Πεκίνου το 2020. Το έχουμε κλείσει αυτό, έτσι? Σχεδόν. Μέσα μας το έχουμε κλείσει. Μία παρένθεση. Είναι στο Τόκιο. Στο Τόκιο. Μην πάτε στο Πεκίνο. Στο Τόκιο. Ήταν πριν 10 χρόνια. Πού ήρθε το Πεκίνο? Ήταν πριν. Μικρή ήμουνα τότε, αλλά είχε χαρακτηρίσει εκείνη η Ολυμπιάδα. Στους Παραολυμπιακούς στο Τόκιο, λοιπόν, σε ένα χρόνο από τώρα. 19 ναι. Έχουμε. Προετοιμάζεσαι φουλ, έχεις φουλ διοργανώσεις μπροστά σου, αυτό λέγαμε και πριν. Που σημαίνει τι αυτό για έναν αθλητή? Το πρόγραμμά σου δηλαδή πώς κινείται από εδώ και κάτω? Προπονήσεις, γυμναστήρια, πάρα πολλές ώρες μέσα στην πισίνα. Ξεκινάει μια πολύ σημαντική σεζόν από εδώ και πέρα, μέχρι το Τόκιο. Εύχομαστε να πάνε όλα καλά. Είσαι και μαθήτρια σχολείου ταυτόχρονα. Ναι. Φέτος, το Σεπτέμβριο, ξεκινάς τρίτη λυκείου, έτσι? Ναι. Θα έχεις τη δυνατότητα να το παρακολουθήσεις κανονικά, τις υποχρεώσεις τις σχολικές, τι γίνεται στην περίπτωση τη δική σου? Θα προσπαθήσω να παρακολουθήσω τα μαθήματα όσο καλύτερα μπορώ. Θα είναι αρκετά δύσκολο. Πιστεύω όμως να το καταφέρω.
Νομίζω ότι έχεις καταφέρει τόσο μωρισίλια μέχρι τώρα και αυτό θα το διαχειριστείς με κάποιο τρόπο. Φίλιππε, γιατί την επέλεξες? Γιατί την επέλεξα? Καταρχάς, με άγγιξε η ιστορία της. Και ακόμη παραπάνω με άγγιξε αυτό που σου είπα και πριν, η δύναμη που βρίσκει και το ότι τα αντιμετωπίζω όλα με ένα χαμόγελο. Mm. Αυτή η θετικότητα, αυτός ο τρόπος που έχει η Σίλια είναι πολύ... Είναι ουσιαστικά είναι αυτό που εγώ έψαχνα τόσο στην καθημερινότητά μου σαν άνθρωπος, γιατί μέσα από αυτό παίρνουμε δύναμη και εμείς, έτσι δεν είναι. Mm. Όσο και για το project μου. Οπότε δεν το σκέφτηκα πολύ, έστειλα αμέσως μήνυμα αν την ενδιέφερε. Αρχικά με τη Σίλια και μετά που μίλησα και με τη μαμά της. Και είμαι πάρα πάρα πολύ ευτυχής που δέχτηκαν και μάλιστα τον αγκάλιασαν όλο αυτό. Εσύ, Σίλια, το αναγνωρίζεις αυτό που βλέπουμε εμείς σε σένα? Τη δύναμη και όλο αυτό το σθένος το ψυχικό, να φτάσεις στους στόχους σου, να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, να μην στέκεσαι στο εμπόδιο που έχεις? Σίγουρα αναγνωρίζω στον εαυτό μου ότι προχωράω και συνεχίζω. Δεν κολλάω στο ότι έχω κάποιο πρόβλημα με την όρασή μου και ότι έχω καταφέρει όλα αυτά και είμαι πολύ ικανοποιημένη. Αυτά τα σκέφτεσαι σε τι στιγμές, σε τι φάση της ζωής σου? Όταν δυσκολεύεσαι ή όταν είσαι ακόμα και πιο χαλαρή το βράδυ πριν πας να κοιμηθείς, ας πούμε? Συνήθως όταν είμαι λίγο πιο πιεσμένη, γιατί μου δίνει δύναμη να σκέφτομαι ότι έχω πετύχει αυτά. Είσαι σε αυτό το χώρο από τι ηλικία? Την κολύμβηση την ξεκίνησα περίπου στα 5. Mm. Στον πρωταθλητισμό άρχισα να μπαίνω γύρω στα 13. Και πριν 2 χρόνια ξεκίνησε όλο αυτό. Όπου ξεκίνησε στο κομμάτι του πρωταθλητισμού και συναγωνιζόσουν με παιδιά αρτιμελή, όπως λέμε. Ναι. Δεν είχε, ήσουν στην κατηγορία αυτή. Ναι. Μετά στην πορεία μεταπήδησες. Ναι. Αυτό ήταν για σένα λύτρωση? Πώς το ένιωσες αυτό? Για μένα στην αρχή δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να δεχτώ ότι θα κολυμπάω πλέον με άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι άτομα με ειδικές ικανότητες αρχικά και όχι ανάγκες. Απλά δεν το είχα συνηθίσει, όμως όταν σκέφτηκα λίγο καλύτερα τα πράγματα, άρχισε να μου αρέσει η ιδέα ότι θα κολυμπάω και θα είναι και πιο δίκαιο για μένα. Mm-hmm. Όταν μπήκα και στον χώρο και είδα πώς είναι τα πράγματα, άρχισε να μου αρέσει καλύτερα. Δυνατοί αθλητές επίσης. Ναι, πολύ. Με επιδόσεις, με καλούς χρόνους, όσον αφορά στο κομμάτι της κολύμβησης. Mm. Δεν είναι μία, πώς να το πω, μία κατηγορία αθλητών που απλά έχουν ένα άλοθη και απλά τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν κάτι για να περνούν ωραία το χρόνο τους και να εξοραίσουμε λίγο την καθημερινότητα. Mm. Είναι κανονικοί αθλητές. Είσαστε κανονικοί αθλητές. Δηλαδή, οι απαιτήσεις που έχουν από εσάς το άθλημα και οι προπονητές και η ομοσπονδία και οι διοργανώσεις είναι επίσης όρις. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Είναι η δικιά μου κατηγορία, ειδικά η S13 που έχει να κάνει με το κομμάτι της όρασης. Είναι μια κατηγορία που όλοι οι κολυμβητές και οι κολυμβήτρες είναι αρτιμελείς, οπότε δεν έχουν κάποια αναπηρία που θα τους εμποδίσει να κολυμπήσουν πιο γρήγορα. Μόνο το κομμάτι της όρασης είναι. Οπότε όλα είναι κανονικά. Φίλιππε, κάτι τέτοιες κουβέντες σε κάνουν να θεωρείς πράγματα για τη ζωή σου? Κάτι τέτοιες κουβέντες με κάνουν να σκέφτομαι, με κάνουν να θαυμάζω, με κάνουν ακόμη να απορώ με κάποια πράγματα. Είπε πριν η Σίλια ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είπε είναι άτομα με ειδικές ικανότητες. Βρισκόμαστε σε ένα κράτος, να το πω, σε μια λογική τέλος πάντων, η οποία επικρατεί χρόνια τώρα, λέει αμαία. Άτομα με ειδικές ανάγκες. Για ποιες ανάγκες μιλάμε? Πραγματικά θα έπρεπε η σωστή λέξη να αμέι. Άτομα με ειδικές ικανότητες. Είναι ικανότητα αυτό που κάνει η Σίλια, είναι ικανότητα αυτό που κάνουν αυτοί οι αθλητές. Είναι μάθημα προς εμάς. Εδώ πέρα ένα μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και πολλές φορές βρισκόμαστε να πνιγόμαστε, να λέμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, τι θα κάνουμε. Και βλέπεις κάτι τέτοιες περιπτώσεις και λες τι λέω, τι κάνω, με τι πράγμα, ας πούμε, χάνομαι σε μια κουταλιά νερό. Πραγματικά. Πολύ φοβάμαι το ότι η λέξη ανάγκες έρχεται να αντικατοπτρίσει τον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει και η πολιτεία τους ανθρώπους με
τη διαφορετικότητα στο κομμάτι της υγείας, κατά πόσο είναι αρτιμελής, κατά πόσο όλες τους οι αισθήσεις δουλεύουν όπως δουλεύουν ενός αρτιμελούς ανθρώπου. Αν συγκρίνουμε λίγο στο μυαλό μας με χώρες του εξωτερικού, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια ανάγκη έξτρα υποστήριξης, διότι είναι η δομή τέτοια της κοινωνίας και οι παροχές της πολιτείας που τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ίσα με τους υπόλοιπους μέσα στην κοινωνία. Εμείς εδώ δημιουργούμε αυτή την κατάσταση. Ακριβώς. Και είναι και θέμα νοοτροπίας. Μην τα ρίχνουμε μόνο στην πολιτεία που έχει ένα τεράστιο κενό. Να ξεκινήσουμε τα πολύ βασικά. Το θέμα των υποδομών και να μην πάμε παρακάτω. Και να πάμε και σε εμάς τους ίδιους. Ότι πώς νιώθουμε και πώς λειτουργούμε όταν δούμε έναν άνθρωπο, ας πούμε, σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Δυστυχώς. Πόσο σεβόμαστε την παρουσία του στην πόλη μας. Πόσο του δίνουμε χώρο να μπορέσει να λειτουργήσει. Πόσες φορές στην καθημερινότητά μας δεν έχουμε δει περιπτώσεις, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι καθυλωμένοι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορούν να διασχίσουν έναν δρόμο κάθετα επειδή ο άλλος έχει παρκάρει, ας πούμε, σε μια διάβαση πεζών. Δηλαδή, όταν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι, σαν άνθρωποι, τότε τι να ψάξουμε να ζητήσουμε από την πολιτεία, τι. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Θέλει δουλειά από μέσα. Ακριβώς. Από μέσα προς τα έξω. Σίλια, εσένα τι σε έχει βοηθήσει στη ζωή σου να διατηρήσεις αυτή τη στάση ζωής. Αυτό που μας περιγράφεις, ότι okay, ναι, ζορίζομαι οι φορές που ζορίζομαι, αλλά σφίγγω τη γροθιά και συνεχίζω. Νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Ή θα πεις ότι ωραία, αποδέχομαι αυτό που έχω και συνεχίζω, προχωράω. Ή απλά θα κάτσεις σε μία γωνιά, δεν θα απολαύσεις τη ζωή, προφανώς. Γι' αυτό και εγώ διάλεξα το πρώτο, συνέχισα. Αποδέχτηκα όσο μπορώ, συνεχίζω να αποδέχομαι αυτό που έχω, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο. Τι σε ζορίζει? Όσο μεγαλώνω, διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί όσο ήμουν μικρή, ήμουν ανέμελη, χαλαρή, δεν έβλεπα ότι αντιμετώπιζα κάτι ιδιαίτερο. Αλλά προσπερνάω. Τώρα, αντικειμενικά, τι είναι αυτό που σε ζορίζει, ας πούμε, σε αυτή τη φάση της ζωής σου, τι νιώθεις ότι στερείσαι? Τώρα δεν μπορώ να πω ότι στερούμε τίποτα. Δεν μπορώ να πω ότι στερούμε τίποτα. Τα κάνω όλα με τον δικό μου τρόπο και έχω βρει τα κλειδιά να προχωρά. Άρα, τον βρίσκεις στον δρόμο. Ναι. Εντάξει, για μας ακούγεται, επειδή απλά μας το μεταφέρεις, ακούγεται ότι τα έχει καταφέρει το παιδί και θα τον βρει πάντα το δρόμο του. Δηλαδή, μας δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας. Αλλά αισθάνομαι ότι κι εσύ υπάρχουν φορές που νιώθεις ότι δεν βγαίνει πάντα όπως το είχες στο μυαλό σου. Σίγουρα, και αυτό ψυχολογικά με ρίχνει κάποιες φορές, αλλά προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά. Καλά, αυτό το ζούμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Αυτό που έλεγε πριν ο Φίλιππος. Ναι. Το τόσο δά μπορεί να σου συμβεί και να πνιγείς μέσα σε μια κουταλιά νερό. Mm. Και να συνειδητοποιήσει μετά από λίγο καιρό ότι είναι δυνατό να κάθομαι να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Αλλά έχει κάνει μια τούμπα ολόκληρη στη ζωή σου για να το αντιμετωπίσει. Είναι οι άνθρωποι που σου δίνουν καθημερινό αγώνα και το έχουν αφομοιώσει στην καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Και εμείς, επειδή προφανώς τα έχουμε όλα στρωμένα, δεδομένα, όταν κάτι αλλάζει την καθημερινότητά μας αυτή, νομίζουμε ότι τελειώνει ο κόσμος. Όχι, δεν είναι έτσι. Σιλή, οι γονείς σου είναι άνθρωποι οι οποίοι σε εξυπηρετούν, σε υπερεξυπηρετούν ή σου έχουν δώσει το βαθμό αυτονομίας που πρέπει να έχει ένα παιδί στην ηλικία σου και σου έχουν πει, okay, τώρα αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου και εκεί που μπορείς να το πας μόνη σου το πας. Οι γονείς μου είναι δίπλα μου σε ό,τι χρειαστώ προφανώς, όλη μου η οικογένεια. Όμως δεν κάνουν κάτι παραπάνω από ό,τι θα έκαναν με ένα παιδί το οποίο έχει 100% την όρασή του. Mm-hmm. Με αφήνουν μόνη μου να κάνω οτιδήποτε και αυτό εξυπηρετούμε. Έχεις μια καθόλου φυσιολογική ζωή. Η μαμά τι λέει τώρα κάποια στιγμή, έχεις άλλη μια χρονιά στο σχολείο, μετά τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, θέλεις να φύγεις, να βγεις στο εξωτερικό, να κάνεις πράγματα. Πώς τη βλέπεις να είναι τώρα που έρχεται πιο κοντά όλο αυτό, που η Σίλη ανοίγει φτερά και φεύγει? Η μαμά μου είναι δίπλα μου, με υποστηρίζει. Στηρίζει σε οτιδήποτε και αν κάνω. Είναι δίπλα μου σε κάθε απόφαση. Σωστή ή λάθος. Τη μαμά την έχω γνωρίσει και εσύ την έχεις γνωρίσει και νομίζω ότι αν η Σίλια σήμερα είναι εδώ και μιλάει με αυτή την ηρεμία και τη σιγουριά μέσα της και προχωράει, αυτό ξεκινάει μέσα από την οικογένεια. Ξεκάθαρα. Είναι καταρχάς το παράδειγμα που σου είπα πριν. Όταν κάναμε το πρώτο ραντεβού με την Ρία, με τη μαμά της Σίλιας, για να κλείσουμε τη φωτογράφηση τέλος πάντων, να της πω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω καταρχάς.
είχαμε πάει να πιούμε ένα καφέ. Είναι από τις στιγμές που επικοινωνείς με έναν άνθρωπο και απλά βρίσκεις σε μια φάση χωρίς να το έχεις συνειδητοποιήσει ότι απλά ακούς. Mm-hmm. Ακούς μια ολόκληρη ζωή που φτάνει στο τέλος της συνάντησης και λες, εγώ τι να σου πω τώρα. Πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι ήρωες ανάμεσά μας και θεωρώ, αν θεωρώ τη Σίλια μία από αυτές, θεωρώ και τη μαμά της μία από αυτές. Που το κοινό γνώρισμα και στις δύο είναι ότι είσαστε ευχάριστοι άνθρωποι, παιδί μου, είστε χαμογελαστές, είσαστε... Το έχετε. Ευχαριστιέστε αυτό που γίνεται, με ό,τι δυσκολίες έχει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό να μην βάζει την ταμπέλα στη ζωή σου. Αχ, είμαι πολύ δυσκολεμένος. Σε μένα το παιδί μου έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εγώ, ναι, δεν βλέπω. Στη ζωή μου δεν θα πάω καλά. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάποιος μου έχει στείλει μια κατάρα και να ζεις έτσι μυρολατρικά και μίζερα. Ενώ μπορείς να κάνεις τόσα πράγματα. Και να ζήσεις τη ζωή μέχρι το μεδούλι. Ακριβώς. Πες μου για το project παραπάνω. Εκτός από τη Σίλια, παίρνουν και άλλη σειρά, έχεις προγραμματίσει πράγματα. Έχω στο νου να κάνω μια σειρά φωτογραφιών από οποιονδήποτε μπορώ να έρθω σε επικοινωνία και να μου δώσει κάτι να πάρω μέσα από αυτό, δηλαδή από το ότι αντιμετωπίζω αυτό, αλλά τελικά είμαι αυτός που βλέπεις και είμαι καλά. Mm-hmm. Έχω κάνει μια ανοιχτή, μάλιστα, έτσι, έκκληση. Όποιος τον ενδιαφέρει να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε κατά πόσο μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το project, να μου στείλει ένα email, ναι, να κάνω και μια διαφήμιση. info@filmarakis.com με ph, το F, το φιλ. Για να έρθουμε σε μια επικοινωνία και θα είναι ένα project το οποίο θα ολοκληρωθεί όταν νιώσω εγώ ότι ολοκληρώθηκα μέσα από αυτό. Δηλαδή, γιατί δεν έχω βάλει το κάνεις για προσωπικές σου. Δηλαδή, καταλαβαίνω το ότι κάνω... πίσω από αυτό υπάρχει κάτι εσωτερικό δικό σου που ζητάει κάτι να το γεννήσει. Θα σου πω ακριβώς. Προσπαθώ. Εντάξει, σίγουρα μέσα στην καθημερινότητά μας, όπως είπα και πριν, προσπαθούμε να βρίσκουμε πατήματα για να προχωράμε. Ναι. Μέσα από αυτό που θέλω να επιτύχω από αυτό το project είναι αν καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσω έστω έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Και μέσα από το πρόβλημά του πάρει δύναμη, το θεωρώ επιτυχημένο. Είναι αυτό που αποσκοπώ, τέλος πάντων. Έχω τρέλα με φωτογραφία, έχω τρέλα με την υποβρύχια φωτογραφία, είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω. Έχω γενικότερα με το θέμα το να ευαισθητοποιώ για να ευαισθητοποιούμε μέσα από καταστάσεις. Το έχω από μικρός, οπότε το θεωρώ ένα πολύ δικό μου κομμάτι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι καν η κύρια δουλειά σου αυτή, έτσι. Όχι. Είναι φοβερό αυτό όμως. Μήπως δεν θα σε φωτογραφίσω να σε βάλουμε στο project και σένα μέσα, με κάποιο τρόπο. Πώς να ζήσεις το όνειρό σου. Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό, ποτέ, την υπέρβαση που έχεις κάνει εσύ. Ποτέ. Γιατί okay, και την κύρια δουλειά σου προφανώς την αγαπάς και τις αφιερώνεις εσύ. Έχεις αφιερώσει χρόνια και έχεις επενδύσει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έχεις αφήσει και όλο το υπόλοιπο. Όχι. Που λέγεται φωτογραφία, που λέγεται υποβρύχια φωτογραφία, που λέγεται ο κόσμος της θάλασσας. Δεν το αφήνεις απλά να λες τι ωραία που θα ήταν, αλλά μωρέ, δεν έχω χρόνο τώρα να ασχοληθώ. Το αντίθετο, και αυτό ακριβώς πήγα να σου πω τώρα. Είναι κάτι το οποίο γενικότερα αναλώνω μέσα στη μέρα μου. Βασικά το αναλώνω δεν μου αρέσει σαν λέξη. Αφιερώνω. Αφιερώνω μέσα στη μέρα μου πάρα πολύ χρόνο. Τόσο για τη δουλειά μου, όσο και για τα υπόλοιπα τα οποία κάνω. Και ενώ γυρίζω πολλές φορές στο σπίτι κουρασμένος ή μπορεί να θέλω να βγω έξω να πιω ένα ποτό να ηρεμήσω, δεν νιώθω κατάκοπος. Νιώθω κάτι, ναι, μένω κουρασμένος, αλλά νιώθω. Ακριβώς, νιώθω γεμάτος. Νιώθω ότι θέλω να ξυπνήσω την επόμενη μέρα το πρωί και να ακολουθήσω αυτή την καλή ρουτίνα που έχω βάλει στη ζωή μου. Να συνεχίσεις. Να συνεχίσω να το κάνω. Σιλή και εσύ έτσι νιώθεις μετά από 180 ώρες μέσα στην πισίνα και το γυμναστήριο και ξανά πίσω στην πισίνα και μετά ξανά γυμναστήριο. Και σίγουρα νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη, όμως όταν πάω στο κρεβάτι μου το βράδυ για να ξεκουραστώ, νιώθω ότι έκανα αυτό που μου αρέσει, κάνω αυτό που μου αρέσει και νιώθω γεμάτη. Περιέγραψέ μου, σε παρακαλώ, ένα 24ωρό σου. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί, τώρα που έχεις προετοιμασία για το παγκόσμιο? Ξυπνάω στις 7, πάω στην πρωινή μου προπόνηση, γυρνάω στο σπίτι. Πόσες ώρες είναι η πρωινή προπόνηση? Είναι μία μισή ώρα. Mm-hmm. Πάω το μεσημέρι ξανά στην απογευματινή, είναι περίπου 2,5 ώρες και το βράδυ πάω στο γυμναστήριο. Εσύ τώρα χρόνο για βόλτες, εξόδους, φαγητά, ποτά και τέτοια έχεις ή είναι πολύ αυστηρό το πρόγραμμα? Σίγουρα δεν μπορώ να έχω κάθε μέρα, ας πούμε, μία βόλτα, αλλά θα φτιάξω το πρόγραμμά μου
και θα πάω μία βόλτα, ας πούμε, με τους φίλους μου ή... Θα τη βρεις στην άκρη. Ναι. Ωραία, ούτως ή άλλως είπαμε, έχουμε το Σεπτέμβρη, ναι, το παγκόσμιο στο Λονδίνο. Ναι. Και μετά τι έχει η πορεία μέχρι το Τόκιο? Μετά είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία και είναι το Τόκιο. Είναι μαζί τα δύο πρωταθλήματα αυτά. Κορίτσι μου γλυκό, σου εύχομαι, μπορεί να τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι τότε, σου εύχομαι όμως και μας εύχομαι να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και έχοντας εδώ το μετάλλιο από τους Παραολυμπιακούς. Δεν ξέρω, έχω το νιώθω μέσα μου. Όταν το λέω, χτυπάει η καρδιά μου γρήγορα. Δηλαδή, σαν να μου λέει το ένστικτό μου ότι το σιλιάκι κάτι θα κάνει. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ. Και νομίζω το, το πιο δυνατό, το πιο μεγάλο μετάλλιο είναι και μόνο η συμμετοχή. Δηλαδή... Δεν το συζητάμε καν αυτό. Πραγματικά. Όλη αυτή η πορεία μέχρι εκεί. Πραγματικά. Αλλά επειδή μιλάμε για αθλητισμό όμως. Φαντάσου πόση θα είναι η χαρά όλων μας αν αυτό το παιδί σηκώσει στην ελληνική σημαία και ψηλά και ξέρουν. Αυτό το παιδί είναι από εδώ, από το Ηράκλειο, είναι δικό μας. Δηλαδή νιώθεις αυτή την ταύτιση, το κάνεις εγώ δικό το δηλώνω πρώτη φορά που πέρασε στον αέρα, πρώτο σας φωτογραφίσει το μετάλλιο. Κλείσαμε. Έχει την πρώτη συνέντευξη, την πρώτη φωτογράφηση, θα τακτοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο project. Είναι σε σπάργανο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι το πρώτο βήμα που έγινε. Ορίστε. Και ο ένας θα φέρει τύχη στον άλλο. Να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να κάνεις πολλές βουτιές, να τις ευχαριστιέσαι και εσύ να κάνεις πολλές βουτιές και καλούς χρόνους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς να κάνουμε πολλές βουτιές για άλλους λόγους. Και να τρώμε και πολλά παγωτά, αυτά που δεν μπορεί να φάει τώρα η Σίλια. Πάμε. Αχ, δεν πάμε σε διαφημίσεις, φεύγουμε. Σχολάμε. Καλό βράδυ να έχετε. Φιλιά, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Στέκτε.